Λοιπόν, πήρατε την έκδοση του προϋπολογισμού. Πρέπει να ξέρετε ότι μετά από την έκδοση του προϋπολογισμού απαιτούνται περίπου 7, 8, 10 μέρες το πολύ για να προχωρήσουμε τις διαδικασίες σε χώρο τον οποίο έχουμε αποφασίσει και έχουμε προχωρήσει για την αδειοδότησή του. Όλα θα έρθουν στο Συμβούλιο το έκτακτο της επόμενης εβδομάδος, τα πάντα προκειμένου και χώρος υπάρχει και αδειοδοτημένος θα είναι και σύνομος θα είναι. Πάμε για αποθήκευση, το ξεκαθαρίζουμε με όλους τους όρους που προβλέπονται από την νομοθεσία προκειμένου να προχωρήσουμε στη διαδικασία της μεταφοράς τους εκεί για όσο διάστημα χρειαστεί για να αδειοδοτηθούν οι υπόλοιποι χώροι που προχωρούμε και όταν και εφόσον τελειώσουν αυτές οι διαδικασίες, ακόμα και οι νομικές θα έλεγα, γιατί ενδεχομένως κάποιοι συμπολίτες μας πιστεύουν ότι έχουν δίκιο και μακάρι να το δούνε, να πάνε όπου θέλουν να πάνε. Από εκεί και μετά λοιπόν, τα απορρίμματα θα μεταφερθούν από χώρο αυτόν στον χώρο τον μόνιμο, τον αδειοδοτημένο, προκειμένου να προχωρήσουμε την πορεία μας και να έχουμε τη λύση τη δική μας, την μόνιμη και διαχρονική. Η Τρίπολη δεν θα ξαναζήσει αυτά τα οποία έζησε τα προηγούμενα χρόνια και επειδή ρωτήθηκα από τον κύριο Σμηνιώτη εάν εμένω στην απόφαση την οποία τότε στη Μήνης την οποία είχα καταθέσει, δηλώνω ευθασώς παρουσία σας ότι όχι απλά εμένω, θα φάει κι άλλη μήνυση τώρα και θα το. Γιατί τα σου πείτε εσύ. Θα φάει κι άλλη μήνυση τώρα, να μην είναι διακόπτη κύριε Διότι όλα τα στοιχεία αυτή τη στιγμή είναι συγκεντρωμένα για να δούμε όταν κάποτε σε αυτή την αίθουσα λέγαμε μην τολμήσετε και χρεώσετε τους πολίτες με προστήματα, να δούμε στο τέλος πού θα καταλήξουμε με αυτά και ποιος θα τα πληρώσει. Για τους 420.000 τα περάσανε, το ξέρετε, και συνεχίζουν. Πάλι είχαμε προθέσεις έλεγχο για την Αγία Τριάδα, την οποία μας έχουν εγκαλέσει πολλές φορές να πάμε εκεί, και που φυσικά για μας δεν υπάρχει αυτός ο χώρος, παρά η αγωνία μας είναι πώς θα αποκατασταθεί αυτός ο χώρος. Έτσι. Και θα συνεχίσουμε να τρώμε προστήματα για την Αγία Τριάδα μέχρι που θα αποκατασταθεί ο χώρος. Ως εκ τούτου, την επόμενη εβδομάδα κύριε Τζούλη, άλλη μια εβδομάδα, θα έχουμε συντεκριμένη έκτακτη συνεδρίαση που θα ορίζεται όλη η διαδικασία και ο χώρος με τις άδειες στο χέρι προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της μεταφοράς και της ασφαλούς αποθήκευσης με νομιμότητα και όχι με παρανομίες που κάναμε μέχρι τώρα. Όσον αφορά το ερώτημα. Εντάξει, είναι να γίνει μια πλευρά. Καλό κύριε Τάλλου, θα ζητάτε το λόγο. Θα ζητάτε το λόγο και θα διακόπτετε το Δήμα. Δεν θα διακόπτετε το Δήμα. Με όλο το σεβασμό κύριε Κώστα. Τελείωσε. Και αφού λοιπόν επαναλαμβάνω, έχουμε και τον προϋπολογισμό στα χέρια που μπορούμε να φέρουμε και τα επιμέρους θέματα που χρειάζονται για να υλοποιηθεί αυτό το θέμα. Ρωτήθηκα αν δεν κάνω λάθος, αν επικοινωνούσα με την αποκεντρωμένη του κ. Τσαμούλου. Βεβαίως επικοινωνούσα. Βεβαίως επικοινωνούσα καθημερινά. Και με το αρμόδιο του παραδειγμάτος και με τον ίδιο του δασκάλου. Εγώ έχω άλλη ενημέρωση. Καλά κάνετε και κύριε Τσαμούλου. Κύριε Τσαμούλου, σημειώστε ό,τι θέλετε και θα σας δώσω πάλι το λόγο. Μην διακόπτε. Εμένα με ρωτάτε δημοσίως και δημοσίως τοποθετούμε. Με τον κύριο διδασκάλου και με τον κύριο Ρόγη. Σας λέω και τα ονόματα που είναι ο υπεύθυνος περιβάλλοντος της αποκεντρωμένης. Λοιπόν, με ρωτήσατε επίσης κάτι για σακούλες, εάν έχουμε παραγγείλει σακούλες, προϋπολογισμό, σακούλες και τέτοια. Αν κατάλαβα καλά, αν θέλετε παραλαμβάνει το ερώτημα, παρακαλώ για να μην το σαφήσω. Τις βρήκατε τις σακούλες. Για ποιες σακούλες μιλάτε. Τους σάκους. Α, για ποιες σακούλες μιλάτε. Διακόπτεται. Αυτό που σου λέω.
Αυτούς τους άκους, παρακαλώ, ο κ. Μιλιώτης. Να μην το αυτερίζουμε το σημείο. Εσύ λοιπόν. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε σέβομαι εγώ. Κάποια απορρίμματα λέτε που πάνε και τα λοιπά και το δάει που πάνε κάτι τέτοιο. Σακούλες. Σακούλες με φύλλα, με 5 ευρώ μας δώσανε σακούλες. Τρία κόπτε, κύριε Δημαρχέ, πάρξε το μικρό αποφάσεις. Όχι. Πώς πληρώνονται δηλαδή αυτά. Και από τότε πήραμε σακούλες. Από πού να ξέρω, από διαφόρους. Που πολλοί πουλάνε σακούλες. Από 3,60 μέχρι 10 ευρώ. Προτιμήσαμε το 3,60 κύριε Σακούλες. Και κάτι άλλο με ρωτήσατε για κάποια απορρίμματα από την πόλη που πάνε, μήπως εννοείται τα ανακυκλώσιμα. Κάπου κάτι άλλο πανεκκλήσει. Τα ανακυκλώσιμα μας είχατε πει ότι δεν τα δέχεται. Ενώ σωστά, τα δέχεται. Σωστά. Αλλά εγώ σας ρώτησα γενικό για τα σύμμεκτα. Λοιπόν, τα ανακυκλώσιμα πηγαίνουν στο ΦΡΑΙ κανονικά και από τους 300, από τους 230 τόνους, 227 τόνους που είχαμε πρώτη ενάτου του 2014, διότι η προηγούμενη διοίκηση είχε φροντίξει κανένα χρόνο ενάμιση να μεταφέρει τίποτα. Γιατί είχε μία εργολαβία με την Αλφα Γκριν, η οποία για ένα χρόνο και παραπάνω δεν μετέφερε και είχαν σωρευτεί 227 τόνοι. Αυτή τη στιγμή οι τόνοι που είναι μέσα είναι περίπου τους 280, περίπου τους 280 τόνους και κάναμε επανειλημμένες παραστάσεις στην Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης προκειμένου να μην διακοπεί η ανακύκλωση και να συνεχίζεται ώστε να μειώνεται ο όγκος αυτός που υφίσταται η πόλη μας και η περιοχή μας. Και βέβαια, μία από τα πρώτα μηνύματά μας είναι να αδειάσουμε το ΧΔΑΙ από το υπόνημα και να πάει εκεί που θα πάει, που θα επιλέξουμε τον χώρο, ώστε να δουλεύει απρόσκοπτα η ανακύκλωση.